Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι όσο και αν ψάξει κανείς, δεν θα βρει να υπάρχουν ούτε στον μητρικό νόμο, τον 46-62 δηλαδή, του 20, αλλά ούτε και στο σημερινό, όλα εκείνα τα συγκεκριμένα κριτήρια και μέτρα, όπως και η μεθοδολογία, αλλά και οι τόσο απαραίτητες κατευθύνσεις του σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της επικινδυνότητας, για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων, για την ετοιμότητα, για την πρόληψη δηλαδή, η οποία αποτελεί και τη λέξη κλειδί για την ουσιαστική λειτουργία της πολιτικής προστασίας, δηλαδή για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, για την αναγκαία εκπαίδευση του πληθυσμού και ούτω καθεξής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο άρθρο 17 αναφέρονται με ανασκήσεις ετοιμότητας που περιλαμβάνουν και τους πολίτες, αλλά αναφέρονται με τον όρο δυνητικά, όχι δηλαδή απαραίτητα. Μπορεί και να γίνουν, αλλά μπορεί και να μην γίνουν. Και όπως ο αρχικός νόμος 46-62, ο οποίος ισχύει, έτσι και οι τροποποιήσεις του που φέρνεται σήμερα, προσανατολίζεται μοιραία, κυρίως στην καταστολή και στη διαχείριση της καταστροφής και όχι βέβαια στην πρόληψη, ό,τι κι αν λέει εδώ ο κύριος Υπουργός. Και ξέρετε γιατί? Γιατί την πρόληψη και εσείς, και η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε, εξακολουθείτε να τη θεωρείτε και να την αντιμετωπίζετε ως κόστος. Και γι' αυτό έρχεστε και προσθέτετε και την αρχή της αναλογικότητας ως προς τη διαμόρφωση των παρεμβάσεων και των δράσεων, που αφήνει ανοιχτό το δρόμο για την εφαρμογή της αντίληψης του κόστους ωφέλους, ενώ βέβαια πάντα εισάγεται και το ζήτημα της διάχυσης των ευθυνών, που έχει ως αποτέλεσμα όλο αυτό να μην εξασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία. Δείτε και το άρθρο 8. Παρά το ότι στην Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας βάζεται η εισήγηση να γίνεται από τον Υπουργό πλέον και όχι όπως πριν από το Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, ωστόσο η ουσία δεν αλλάζει. Αφού διατηρείται το άρθρο 9 του προηγούμενου νόμου του 46-62 που αναφέρει ρητά ότι για τη διαμόρφωση, λέει, του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας λαμβάνονται υπόψη ανάλυση κινδύνου σε συνδυασμό, σταματώ εδώ, σε συνδυασμό με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Αυτό είναι το βασικό σας κριτήριο. Το κόστος όφελος. Με κριτήριο βέβαια παντοτινό, τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, και αυτό είναι που οδηγεί στην πολιτική της λειψής κρατικής χρηματοδότησης για την προστασία του λαού και του περιβάλλοντος. Γι' αυτό και η διάρθρωση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και η λειτουργία του μέχρι σήμερα και με τις αλλαγές που προωθείται δεν εξασφαλίζει και δεν πρόκειται να εξασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία. Εδώ βέβαια να τονίσουμε και να θυμίσουμε ότι όταν αναφερόμαστε στην καταστολή δεν εννοούμε μονάχα αυτήν για τις καταστροφές φυσικές ή ανθρωπογενείς, αλλά και αυτήν που συνδέεται άμεσα τόσο με την κατασταλτική λειτουργία του αστικού κράτους, όσο και με το σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Και ο προηγούμενος νόμος αυτήν ακριβώς τη σύνδεση με το ΝΑΤΟ εξασφάλισε. Φυσικά και η πρόληψη, η ουσιαστική πρόληψη, οφείλει να αφορά και στην ίδια την εκδήλωση μιας καταστροφής, αλλά και στην αντιμετώπιση, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτής της καταστροφής. Και βέβαια, επουδενή δεν συνιστά πρόληψη να αλλάζεις μονάχα αβέρτα ονόματα και να φτιάχνεις επιτροπές επί επιτροπών. Πρόληψη καταρχάς σημαίνει να καλύπτεις τις τραγικές ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό και μέσα που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής προστασίας στη χώρα μας. Πρόληψη επίσης, ας πούμε, σημαίνει να αρχίσεις επιτέλους να παίρνεις όλα εκείνα τα μέτρα ως πολιτεία προκειμένου να υπάρχουν αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ώστε να προλαμβάνεται ένα πιθανό αλυσιδωτό βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης. Αυτό σημαίνει πρόληψη. Και ξέρετε, μπορεί στα λόγια να υπάρχουν οι σχετικές αναφορές για προστασία, όπως υπήρχαν και στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά στην πράξη κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν λαμβάνεται για να εξασφαλιστεί αυτή η ουσιαστική προστασία. Και σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο, επαναλαμβάνουμε, καμία ουσιαστική αλλαγή δεν υπάρχει ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο ασφάλειας για το λαό. Αντιθέτως, προστίθενται αλλαγές που δημιουργούν
επιπλέον προβλήματα. Αυτό τελικά που πραγματικά θέλετε να κάνετε με το νομοσχέδιο αυτό ως κυβέρνηση είναι να θεσμοθετήσετε και να παγιώσετε την υποστελέχωση των δομών της πολιτικής προστασίας καταρχάς, να εντείνετε την κατασταλτική λειτουργία του κράτους απέναντι στο λαό και βεβαίως να εμπεδώσετε την πολιτική της πολιτικής της ατομικής ευθύνης και της μετάθεσης των ευθυνών στον ίδιο το λαό για ζητήματα που αποτελούν αντικειμενικά ευθύνη του ίδιου του κράτους. Μετατοπίζετε, ας πούμε, την ευθύνη της πυροπροστασίας στους πολίτες με πρόστιμα και φυλακίσεις. Η πυροπροστασία όμως, κύριε Υπουργέ, αποτελεί ευθύνη του κράτους και θα πρέπει να εξασφαλίζεται με την ευθύνη του κράτους και των Δήμων ο καθαρισμός και ο έλεγχος της τήρησης των μέτρων της πυροπροστασίας. Καμία, μα καμία βελτίωση τέλος ως προς σοβαρά ζητήματα όπως ενίσχυση του μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού της πολιτικής προστασίας, των μέσων και των υποδομών που πρέπει να διαθέτει ο κρατικός μηχανισμός και η απουσία τους βέβαια αποδείχτηκε καταστροφική, τραγικά καταστροφική όλα αυτά τα χρόνια. Σας το φωνάζει άλλωστε και η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και σας λέει ότι στο υπόμνημα που καταθέσαν οι άνθρωποι λένε τι. Οι δήμαρχοι δηλαδή. Οι προβλέψεις, λέει, αυτές υπήρχαν και στον προηγούμενο νόμο, αλλά δεν υλοποιήθηκαν γιατί οι περισσότεροι δήμοι είναι υποστελεχωμένοι. Και τώρα υπάρχει ο κίνδυνος οι δήμοι, λέει πάλι η ΚΕΔΕ, να συστήσουν μεν τα αυτοτελή τμήματα πολιτικής προστασίας, αλλά να μην μπορέσουν να τα στελεχώσουν και άρα να μην λειτουργήσουν. Να γιατί σας λέμε ότι μένουν στα χαρτιά. Σας ζητάνε μάλιστα με αγωνία να δώσετε την άδεια για υπέρβαση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για να στελεχώσουν αυτά τα αυτοτελή τμήματα πολιτικής προστασίας. Και σας ζητάνε να δείξετε και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εκείνους τους μικρούς, τους ορεινούς, τους νησιωτικούς δήμους, οι οποίοι είναι εντελώς παρατημένοι. Εσείς τι θα κάνετε για αυτά τα αιτήματα? Θα τα αποκριθείτε? Διατηρείτε τις υπάρχουσες ελλείψεις μέχρι στιγμής σε προσωπικό και σε μέσα και απλά. Αυτό που κάνετε με το νομοσχέδιό σας είναι να επιβάλλετε την υποχρεωτική μετακίνηση του λιγοστού προσωπικού και τη μεταφορά υλικών και μέσων σε κάποιες καταστροφές. Πάμε στο άρθρο 7, στο οποίο στάθηκε ιδιαίτερα και ο εισηγητής της πλειοψηφίας, για το έργο της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ξέρετε, αυτό το έργο, κατά την άποψή μας, θα έπρεπε να εξασφαλίζεται και να υποστηρίζεται από έναν κρατικό φορέα με πλήθος επιστημόνων, πολλών αντικειμένων, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, τα κατάλληλα μέσα, να υποστηρίζεται από μελέτες, όλα όσα χρειάζονται δηλαδή. Αυτή όμως η πενταμελής επιτροπή που εισάγεται με τους τρεις επιστήμονες, οι οποίοι θα ψηφίζουν για να παίρνουν αποφάσεις, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί τα προηγούμενα, δεν μπορεί να λύσουν το πρόβλημα. Απλώς το πρόβλημα θα παραμένει και θα είναι ντυμένο με τον επιστημονικό μανδύα. Και στον νόμο που ισχύει η εκτίμηση προβλεπόταν ότι γίνεται από την ομάδα πρώτης απόκρισης. Αλλάζει τώρα αυτό, αλλά ούτε και εκεί υπήρχαν κριτήρια. Εξακολουθεί να παραμένει η απουσία και η ασάφεια των όποιων κριτηρίων. Η εκτίμηση θα γίνεται τώρα από αυτήν την επιτροπή, όπως λέτε, την πενταμελή. Δηλαδή, για όλα τα είδη των κινδύνων, για να καταλάβουμε, για όλα τα είδη των κινδύνων και των έκτακτων καταστάσεων, θα συνεδριάζει μια πενταμελής επιτροπή με τους τρεις επιστήμονες και θα βγάζουν πόρισμα. Αλήθεια, με ποιο κριτήριο? Μας κάνει εντύπωση που στο νομοσχέδιο σας αποφεύγετε να κάνετε μια σαφή αναφορά για την πλήρη, προσέξτε το επίθετο, για την πλήρη αποκατάσταση των πληγέντων και μιλάτε συνεχώς για ανακούφιση των πληγέντων. Αν μιλήσουμε δε για το ζήτημα της υγείας, γιατί περάσατε και από αυτό το Υπουργείο, αυτό το ζήτημα δεν θίγεται καθόλου στο νομοσχέδιό σας. Θεωρούμε ότι μία από τις βασικές στοχεύσεις του νομοσχεδίου είναι να έχει λυμμένα τα χέρια της βέβαια κυβέρνηση, να ονομάζει την κάθε κατάσταση που εγκυμονεί κίνδυνο από φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικούς κινδύνους, να την ονομάζει ως έκτακτη και στη συνέχεια να μπορεί να δρομολογεί μια σειρά ενεργειών όπως περιορισμό κυκλοφορίας, απαγόρευση ταξιδιών, επίταξη μέσων περιουσίας, επίταξη υπηρεσιών. Αναφέρεται μάλιστα παροχή εύλογης αποζημίωσης χωρίς κάποια διευκρίνηση. Το ζήτημα τελικά όλης αυτής της αντίληψης σχετίζεται με την ενίσχυση συνολικά, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, της κατασταλτικής νομοθεσίας, διότι περί αυτού πρόκειται, με τη γενική τάση διεύρυνσης της εφαρμογής
του δικαίου της ανάγκης, όπως ονομάζεται, χωρίς την κήρυξη κατάστασης πολιορκίας ή έκτακτης ανάγκης ή εξαίρεσης. Αυτό το είδαμε ακριβώς να εφαρμόζεται και στην περίοδο της πανδημίας. Θα μου δώσετε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είδαμε και στην περίοδο της πανδημίας με τη μορφή της νομοθέτησης, εκείνης της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, όπου τα μέτρα τα οποία ήταν πολιτικά εντελώς παρουσιάζονταν ως τεχνικά, αποτέλεσμα εισηγήσεων ειδικών και άρα ως αυτονόητα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνένεση των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό ακριβώς επιχειρείτε να κάνετε και με το νομοσχέδιό σας. Θα θέλαμε να πούμε δύο λόγια για το τελευταίο μέρος του νομοσχεδίου, το οποίο έχει τον βαρύγδουπο τίτλο «Περί ενίσχυσης της κρατικής αρρωγής». Το ακούει κανείς και θα πει «Υπάρχει κρατική αρρωγή, θα την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο». Τι καλά. Στο άρθρο λοιπόν 57 αναφέρεστε σε μια ενίσχυση για τις ζημιές που έπαθαν οι αγροκτηνοτρόφοι, όχι μόνο από τις πυρκαγιές αλλά και από τις πλημμύρες. Ζημιές φυσικά που έχουν προκληθεί εξαιτίας και των ελλείψεων της δικής σας πολιτικής ως προς την πρόληψη. Όμως ως κυβέρνηση εξακολουθείτε να επιμένετε στα ημίμετρα, όπως είναι το συγκεκριμένο άρθρο, ημίμετρο, και τους αρνείστε, κύριε Υπουργέ, δεν είναι δικό σας, η δική σας η διάταξη βέβαια, εσείς όμως εισηγήσετε το νομοσχέδιο, τους αρνείστε το 100% της αποζημίωσης που οφείλουν να πάρουν, που έχουν δικαίωμα μάλλον να πάρουν. Αφήστε που αυτό το άρθρο είναι και ασαφές, μιας και οι λεπτομέρειες της εφαρμογής θα διευκρινιστούν με μια υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί σε ύστερο χρόνο. Μάλιστα. Καμία ευθύνη όμως δεν φέρουν εδώ οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι για τις ζημιές που έπαθαν από τις πυρκαγιές και γι' αυτό θεωρούμε και διεκδικούμε να αποζημιωθούν στο 100% των απολειών τους. Κλείνω με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παρά τη γενική κατακραυγή, δεν ξέρουμε γιατί, εσείς επιμένετε. Επιμένετε να μεταφέρετε ένα επιστημονικό ερευνητικό κέντρο και το κάνετε μάλιστα και με παραπιστικά επιχειρήματα, να το μεταφέρετε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Παρά το ότι αυτό το ερευνητικό κέντρο, το αστεροσκοπείο, μόνο κατά το 20% των δράσεών του αφορά το δικό σας Υπουργείο, μοιάζει, και θα το πούμε, μοιάζει και νομίζουμε ότι είναι τελικά η απόφασή σας τιμωρητική. Είναι μια απόφαση που επιδιώκει τον ασφικτικό έλεγχο ενός επιστημονικού κέντρου και αυτό κάνουμε μια τελευταία έκκληση. Πρέπει να το ξανασκεφτείτε και να αποσύρετε το άρθρο 19. Ευχαριστώ.